Τέμπη, ένας χρόνος μετά. Για μας είναι ένας χρόνος μετά. Για τους ανθρώπους στα Τέμπη ο χρόνος σταμάτησε εκεί. Οι δικοί τους άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ότι από τότε οι δείκτες των ρολογιών δεν κύλησαν ούτε στιγμή. Είναι χρέος του καθενός, καθένας από την πλευρά του, από το δικό του μετερίζει όσο μπορεί να απαιτεί δικαιοσύνη να ρίξει άπλετο φως στα Τέμπη. Και σήμερα, ένα χρόνο μετά, και αύριο ένα χρόνο και μια μέρα μετά, και ένα μήνα μετά, και δύο μήνες μετά, αλλά και χθες, ένα χρόνο και μια μέρα πριν, η απέτηση ήταν και παραμένει ίδια. Η δικαιοσύνη να ρίξει άπλετο φως στα Τέμπη. Ένας χρόνος από το δίκημα στα Τέμπη, ένας χρόνος που για κάποιους σταμάτησε βέβαια ο χρόνος εκεί, την 28η του Φεβρουαρίου. Στα Τέμπη, αυτοί είναι οι γονείς, είναι οι φίλοι, είναι οι συγγενείς, είναι οι άνθρωποι των θυμάτων. Το μυαλό μου είναι μόνο σε αυτούς. Το αν θα δοθεί, αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και αν θα την πληρώσουν αυτοί που πρέπει και αν θα. Στη μνήμη των θυμάτων δεν μ' αγγίζουν, γιατί το μυαλό μου είναι στους ανθρώπους που έχασαν εκείνη την ημέρα, τους ανθρώπους που σταμάτησε ο χρόνος. Σε αυτή τη χώρα έτσι δεν είμαστε περίφημοι, ποτέ δεν ήμασταν. Για απόδοση δικαιοσύνης, οπότε δυστυχώς νομίζω ότι τα πάει έτσι αυτό. Απλά να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά και μας λένε αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, τώρα. Ναι. Πείτε το όμως. Να μην στείλουμε τα παιδιά μας. Πείτε μας ότι δεν είμαστε ασφαλείς. Και επίσης θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Θέλουμε να βάλετε ικανούς ανθρώπους και αν είστε ανίκανοι, να φύγετε, κάντε άλλη δουλειά. Αυτά τα παιδιά, τα 57 παιδιά ήταν τα παιδιά μας. Ένα χρόνο μετά ζητάμε τη δικαίωση.